Είναι μία υπόθεση που αφορά την ίδια τη ζωή του λαού και το ΚΚΕ ενώνει τη φωνή του με το λαό που τούτη τη στιγμή, αυτή την ώρα που μιλάμε, διαδηλώνει στο Σύνταγμα με τους φορείς και τα σωματεία του για να σταματήσει πια αυτό το κακό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί ως εδώ και μη παρέκει, για να ληφθούν μέτρα προστασίας, καταρχήν να σβηστούν οι πυρκαγιές επιτέλους, οι οποίες κατακαίνε τη χώρα εδώ και εβδομάδες. Μιλάμε για τεράστιες καταστροφές, κυρία Ρουμελιώτη. Πάνω από 1 εκατομμύριο το στρέμματα. Όλοι, κύριε Δελή, ιδιαίτερα στον Εύρο. Τι συνεπώς, ότι συνεπώς να γίνει. Αυτό που πρέπει να γίνει, κυρία Ρουμελιώτη, άμεσα, είναι η επίγουσα ενίσχυση της πυροσβεστικής σε μέσα και προσωπικό. Αυτά δεν τα λέει τώρα το ΚΚΕ, τα λέμε εδώ και μήνες. Αν θέλετε, λίγο πριν κλείσει η Βουλή τον Ιούλη, είχαμε καταθέσει ερώτηση ακριβώς για την Πάρνηθα. Και να, το κακό έγινε. Δεν μπορεί το δασαρχείο Σουφλίου, που έχει 800.000 στρέμματα δάσους, να έχει μόνον 8 δασο, 4 δασοφύλακες. 8 δασοφύλακες έχει το δασαρχείο της Πάρνηθας. Αυτό τι δείχνει, κυρία Ρουμελιώτη? Δείχνει ότι απουσιάζει παντελώς η πρόληψη. Και όσο για την κατάσβεση, γίνεται με μια υποστελεχωμένη πυροσβεστική υπηρεσία με ανεπαρκή ως προς τον αριθμό εναέρια και επίγεια μέσα. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα τώρα και βεβαίως πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός. Και αυτός ο σχεδιασμός, κυρία Ρουμελιώτη, δεν γίνεται τώρα. Γίνεται τους χειμωνιάτικους μήνες. Γίνεται τότε που λύγει η αντιπυρική περίοδος. Αυτά το ΚΚΕ τα λέει εδώ και χρόνια. Μάλιστα. Έχουμε κάνει ημερίδες, τα φωνάζουμε, τα λέμε. Τώρα ήρθε η ώρα να τα διεκδικήσει και ο λαός. Τα διεκδικεί, γιατί, με συγχωρείτε πάρα πολύ, οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι αντικειμενικές, είναι αυταπόδεικτες, θα έλεγε κανείς, από την έκταση, την ένταση και την διάρκεια των πυρκαγιών, και συνιστά πρόκληση, κυρία Ρουμελιώτη, και με αυτό θα κλείσω, και δείχνει, αν θέλετε, και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, την ώρα που καιγόταν η Αλεξανδρούπολη τη Δευτέρα το βράδυ, το απόγευμα και το βράδυ, ναι, ο πρωθυπουργός της χώρας έβγαινε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Ζελένσκι, και ανακοίνωνε την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Μάλιστα. Και την Αλεξανδρούπολη να παίζει ακόμα πιο ενεργό ρόλο, την ώρα που επικρατούσε το χάος στην πόλη και άνθρωποι έτρεχαν για να σωθούν. Σας αυτό δείχνει και τις προτεραιότητες τους.